Γεια σε όλους! Είμαι ο Παναγιώτης από το Outdoor University και σε αυτό εδώ το βίντεο θα δείξουμε πώς μπορούμε να φτιάξουμε ένα υπερυψωμένο καταφύγιο παύλα κρεβάτι χρησιμοποιώντας μόνο σακούλες σκουπιδιών. Πάμε να δούμε πώς θα το κάνουμε. Τα ξύλα που έχω εδώ αυτή τη στιγμή είναι 3 τρίμετρα, τα δύο είναι για το κρεβάτι και το ένα είναι για τη σκεπή, για τη στέγη, και εκεί έχω 4 δίμετρα με τα οποία θα φτιάξω δύο τρίποδες. Εδώ θα ήθελα να τονίσω το εξής: όταν πηγαίνουμε στο βουνό και φτιάχνουμε κατασκευές και χρησιμοποιούμε ξυλία, καλό είναι φεύγοντας, τελειώνοντας, να την αποθηκεύουμε με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούμε να την επαναχρησιμοποιήσουμε. Δηλαδή, μπορούμε να βάλουμε τα ξύλα μας πάνω σε άλλα ξύλα για να μην ακουμπάνε στο έδαφος και σαπίζουν, ή να τα στηρίξουμε σε ένα δέντρο και να έχουμε τα ξύλα μας για την επόμενη φορά. Ξεκινάμε φτιάχνοντας τους δίποδες. Αυτό που θέλουμε είναι να δέσουμε δύο ξύλα μεταξύ τους. Αυτό που έχω κάνει εδώ είναι ότι έχω σφίξει αυτό το ξύλο, τη στέγη δηλαδή, πάνω στο δίποδα, τυλίγοντας το από κάτω, και μετά έχω σφίξει και τα δύο αυτά μεταξύ τους γύρω γύρω, ώστε να σφίγγουν όσο γίνεται και να κρατάνε πάλι αυτό το ξύλο προς τα κάτω.
αυτό που κάνω είναι ανοίγω την ένωση του πάτου της σακούλας, ώστε να έχω ένα τούνελ. Αυτές είναι στο μήκος 1 μέτρο, οπότε 2 φτάνουν για το κρεβάτι μου. Το κρεβάτι μου είναι έτοιμο, είναι δεμένο στις 4 γωνίες. Είναι δεμένο και στο δέντρο, για να στέκεται και από εδώ να κόβει λίγο αέρας από αυτή την πλευρά. Και αυτό που έχω να κάνω τώρα είναι να το καλύψω από πάνω πάλι με σακούλες σκουπιδιών. Αυτό που θέλω τώρα είναι να κόψω τα 2 πλαϊνά της σακούλας, να ανοίξω τη σακούλα δηλαδή από το πλάι, για να την κάνω ένα μακρύ κομμάτι. Ξεκινάω κόβοντας μία μικρή σχισμή κάτω και μετά τραβάω και ανοίγει στο σημείο που ήταν διπλωμένη. Αυτή η σακούλα τώρα στο πλάτος είναι 77 εκατοστά, οπότε θα χρειαστώ 3 από αυτές τις σακούλες για να καλύψω όλο το κρεβάτι. Αυτό που θα κάνω εδώ πριν βάλω τις σακούλες στη στέγη είναι να ενώσω τις σακούλες μεταξύ τους και να δημιουργήσω σημεία πρόσδεσης. Αυτό μπορώ να το κάνω είτε με ένα ξύλο, με ένα μικρό ξυλάκι, είτε με ένα κουκουνάρι παραδείγματος χάρη, είτε με ένα πετραδάκι, είτε με μανταλάκια. Στη συγκεκριμένη περίπτωση το κάνω με μανταλάκια, γιατί είναι ο πιο αξιόπιστος τρόπος. Και είναι ο τρόπος με τον οποίο η σακούλα δέχεται τη λιγότερη πίεση, το λιγότερο τράβηγμα. Στο συγκεκριμένο σημείο, εάν θέλω, μπορώ για να αυξήσω τη στεγανότητα της σακούλας σε περίπτωση που έχουμε αέρα, να ενώσω τις σακούλες μεταξύ τους και να τις διπλώσω και μετά να τις ενώσω μεταξύ τους. Έτσι, ακόμα και αέρα να έχω, δεν μπορεί ο αέρας να σπρώξει τη βροχή μέσα στο καταφύγιο. Στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν έχουμε αέρα, οπότε θα βάλω περίπου 2 εκατοστά, θα καλύψω 2 εκατοστά από τη μία σακούλα και από την άλλη και θα βάλω εδώ ένα μανταλάκι και θα το σφίξω. Έχουμε καλύψει το καταφύγιο μας
Αυτός εδώ είναι ο μικρός χώρος που μας παρέχει την προστασία που χρειαζόμαστε. Και από κάτω, όπως βλέπετε, έχω δέσει την αριστερή με τη δεξιά πλευρά της στέγης για να την κάνω πιο σταθερή. Το πιο δύσκολο κομμάτι της υπόθεσης για το συγκεκριμένο καταφύγιο είναι να μπούμε μέσα. Ας δούμε πώς θα μπορούσαμε να μπούμε. Το καλό με το συγκεκριμένο καταφύγιο είναι ότι έχει πολύ μικρό χώρο και η απώλεια της θερμότητας είναι μικρή σχετικά με ένα μεγάλο καταφύγιο. Τα υλικά που χρησιμοποιήσαμε είναι 5 σακούλες σκουπιδιών μεγάλες, οι οποίες είναι 1 μέτρο επί 77 εκατοστά. 3 χρησιμοποιήσαμε για τη σκεπή και 2 χρησιμοποιήσαμε για το κρεβάτι. Χρησιμοποιήσαμε αρτάνι, ένα μαχαίρι και ένα πριόνι. Οπότε τα υλικά που χρησιμοποιήσαμε χωράνε και μέσα σε ένα παντελόνι, μέσα στις τσέπες από ένα παντελόνι. Εάν σας άρεσε αυτό το βίντεο και αν θεωρείτε ότι μάθατε κάτι από αυτό, κάντε του μια κοινοποίηση και κάντε και εγγραφή στο κανάλι μας για να ενημερώνεστε κάθε φορά που ανεβάζουμε ένα καινούριο. Να είστε καλά και να περνάτε τέλεια. Τσάου!